Πανόμ και ΠΑΟΚ αναμετρήθηκαν το Σάββατο στα Μάλια με στόχο την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα αφού προέρχονταν από ήττες. Με τους Κρουσανιώτες να παίρνουν προβάδισμα στο σκορ στην πρώτη τους ουσιαστικά ευκαιρία σε παιχνίδι. Ήταν το 12ο λεπτό όταν ο Λιδάκης έβγαλε κάθε την παλιά και τον Κουράκη φεύγοντας στην επίθεση να πλασάρει τον Κανετάκη για το 0-1, αφιερώνοντας τον γκολ στον μεγάλο άτυχο της φετινής χρονιάς για τον ΠΑΟΚ, τον αρχηγό Νίκο Παπαδιό. Το παιχνίδι δεν είχε ιδιαίτερες φάσεις στην συνέχεια, με τους φιλοξενούμενους στο 40 να κερδίζουν πέναλτι σε ανατροπή του Σεραφιμίδη από τον Διαμαντάκη και τον Πανόμ να διαμαρτύρεται στον διαιτητή Μπαλίδη για την υπόδειξη της παράβασης. Ο Σεραφιμίδης ανέλαβε για την εκτέλεση του πέναλτι ευστοχώντας και στέλνοντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 0-2 στα αποδυτήρια. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ, με τον Διαμαντάκη να εκτελεί φάουλ από πλάγι και δεξιά για τους γηπεδούχους, με την μπάλα να περνά από όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ και να καταλήγει στα δίχτυα με το σκορ να γίνεται 1-2. Στα επόμενα λεπτά ο Πανόμ έβγαλε ενέργεια, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν καλός αμυντικά και βρήκε την ευκαιρία του στο 85, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Ανογιαννάκη, η μπάλα κόντραρε και ο Σιφάκης από κοντά την έσπρωξε στα δίχτυα, με το 1-3 να καθορίζει τον νικητή. Ωστόσο το μάτς είχε και άλλο γκολ, καθώς το 90 ο Μανουσάκη σούταρε στο δοκάρι και από κοντά ο Κουράκης διαμόρφωσε το τελικό 1-4 για τους Κρουσανιώτες. Το προηγούμενο μάτς που ιτηθήκαμε ήταν μια κακή παρένθεση και ήταν μακριά από το πραγματικό της αυτό η ομάδα. Σήμερα νομίζω ότι αποκριθήκαμε πλήρως στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Πετύχαμε μια σημαντική νίκη, μια δίκαια και καθαρή νίκη. Και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε ένα παιχνίδι πρέπει να το χτυπάμε και να μην αφήνουμε τίποτα για να μπορούμε να σώσουμε την ομάδα. Γιατί η ομάδα είναι καλή, απλά δεν έχουμε καταλάβει ότι πρέπει. Ποτέ δεν τελειώνει στον πρώτο γύρο το πρωτάθλημα.